Έχουμε μαζί μας τον Αντώνη Μαυρέα από την Καλαμάτα, θα τον καλησπερίσουμε. Πάντα κοντά στον ΠΑΟΚ και κυριολεκτικά αλλά και μεταφορικά. Νομίζω το μυαλό του ποτέ δεν έχει σταματήσει να λειτουργεί ασπρόμαυρα. Κύριε Μαυρέα, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας, λίγο σας βγάζουμε εκτός προγράμματος. Απλώς θέλαμε λίγο την άποψή σας για έναν ΠΑΟΚ χθες που ήταν ικανοποιητικός αν μη τι άλλο. Δεν ξέρω πώς τον είδατε εσείς. Εντάξει, εγώ θα έλεγα ότι ήταν κάποιες στιγμές καταπληκτικός για μένα. Έχει κάποια διαστήματα τα οποία πραγματικά παίζει πολύ όμορφο ποδόσφαιρο και πιστεύω ότι σιγά σιγά βρίσκει πραγματικά το δρόμο και αυτό δηλαδή που τα τελευταία χρόνια θεωρώ έχουμε μάθει, έναν καλό ΠΑΟΚ και έναν ΠΑΟΚ που σιγά σιγά να βρίσκει ρυθμό και να παίζει πάρα πολύ όμορφο ποδόσφαιρο. Ποιοι παίχτες, κύριε Μαυρέα, ή ποιες ζώνες στο παιχνίδι κάνατε διαφορά σε σχέση με τα μάτς κόντρα στον Αστέρα και στον Πανετολικό? Ή ποιοι παίχτες, ή ποια γραμμή του γηπέδου, τι διαφορές εντοπίσατε, ή συνολική ήταν η εικόνα της ομάδας καλύτερη? Ακούστε να σας πω κάτι. Από την αρχή του πρωταθλήματος, γιατί θέλω πραγματικά να γενικολογήσω λίγο, η αλήθεια είναι ότι ο Ιβάν Σαββίτης, ο πρόεδρος μου στο Εσπονή διοίκηση, έκανε ό,τι καλύτερο όσον αφορά τι. Πήρε τον προπονητή που έχει τις μεγαλύτερες επιτυχίες πλέον στον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι 100%. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Λοιπόν, βλέπουμε πραγματικά ένα ΠΑΟΚ που κάποια στιγμή ξεκίνησε να μην είναι καλός, γιατί ήμουν στο παιχνίδι με τα Γιάννενα. Από εκεί και πέρα όμως δείχνει πραγματικά ότι σταδιακά έχει μια πολύ μεγάλη βελτίωση. Και να σας πω κάτι, η μεγάλη βελτίωση έρχεται σχεδόν από όλες τις ζώνες. Δηλαδή όταν τη συγκεκριμένη στιγμή στα τελευταία τρία μάτς παίζουμε με μείον 6-7 υποτιθέμενους, προσέξτε τώρα, βασικούς παίχτες και η ομάδα κερδίζει, η ομάδα κάποια στιγμή παίζει πολύ όμορφα, θεωρώ λοιπόν ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Και προσέξτε, ακόμα με τεράστια προβλήματα, γιατί το θέμα μας εκεί είναι, δηλαδή είναι παίχτες έξω, κλειδιά, παίχτες που θεωρώ έχουν ένα πολύ μεγάλο βάρος όσον αφορά την εντεκάδα της ομάδας. Η ομάδα βλέπετε ότι κερδίζει. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτός ο προπονητής, και όχι μόνο δηλαδή, η δουλειά που γίνεται φαίνεται ότι παιχνίδι με παιχνίδι, σταδιακά και σιγά σιγά θα έλεγα, η ομάδα έχει πραγματικά μια πολύ μεγάλη βελτίωση. Αυτό που λέτε έχετε δίκιο, γιατί όλα τα παιδιά που είναι έξω σχεδόν είναι η λεγόμενη παλιά φλουρά που ξέρουμε πόσο την εμπιστεύεται ο Λουτσέσκου, δηλαδή ο Βαρέλα, ο Κρέσπο, ο Ελκαντουρί φυσικά. Ο Ίγκασον που τον ξεχνάμε, δεν πρέπει να ξεχνάμε νομίζω κύριε Μαυρέα. Καλά, μίλησες, συγγνώμη κιόλας, για μια τετράδα πίσω που δεν πέσει κανένα συγκεκριμένη στιγμή. Και πάλι η ομάδα βλέπεις ότι θα φάει ένα γκολ ή δεν θα φάει κανένα. Μιλάμε για, προσέξτε, χωρίς να υποτιμώ το Μιχάη, ούτε τον άλλο μικρό δίπλα το στόπερ, τον Μιχαηλίδη. Με ακραίους που, ακραίους μπακ που ακόμα ψάχνονται. Τους Βραζιλιάνους λέτε, Σίγκλι και Τέιλορ. Ναι, ναι. Εκεί υπάρχει μια μικρή αδυναμία. Αλλά τι γίνεται. Παιδιά, η τετράδα μας αυτή, μπορεί κανένας από τα παιδιά αυτά, χωρίς να υποτιμώ τα παιδιά, γιατί πραγματικά εχθές για μένα ήταν καταπληκτική και όχι μόνο. Δείχνουν δηλαδή να ανεβαίνουν και η τετράδα μας η πίσω, δηλαδή με την ΑΕΚ, έλεγες τώρα τι γίνεται. Δηλαδή με το που ξεκίνησε η εντεκάδα, είδαμε την εντεκάδα, μας είχε πιάσει ένα μούδιασμα. Λέγαμε Παναγία μου, τώρα τι γίνεται, τι προβλήματα είναι αυτά. Για μένα αυτή είναι η απόψη. Είναι και μεγάλη απώλεια, κύριε Μαυρέ, νομίζω συμφωνείτε, και ο τραυματισμός του Ολιβέιρα. Γιατί ούτε ο Σβιντέρσκι ούτε ο Ακπομα ακόμα δείχνουν να είναι στο επίπεδο που ήταν ο Πορτογάλος πριν τραυματιστεί, που κούμπωσε με την ομάδα με εκπληκτικό τρόπο. Και προσέξτε, και με Γουίγκερ, με τρομερά σκαμπανεβάσματα, δηλαδή ακραίους επιθετικούς. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ο Ζίβκοβιτς τώρα αρχίζει και βρίσκει τα πατήματά του. Δεν ξεκίνησε καλά. Όχι, πολύ, πολύ άσχημα. Θεωρώ ότι εχθές ήταν πάρα πολύ καλός. Ήταν καλός μάλλον, για να μην λέω. Συμφωνούμε. Ο Μητρίτσα ψάχνεται ακόμα, ο Μουρκ λοιπόν, το ίδιο. Έχει θέματα η ομάδα, έχει θέματα. Ναι, δηλαδή πρόσεξε τώρα, μια ομάδα με ακραίους μπακ που να αλλάζουν συνέχεια, να μην έχουν βρει τα πατήματά τους, με στόπερ νέα παιδιά, χωρίς το βάρος της επιτυχίας ή της εμπειρίας. Και η ομάδα δείχνει πραγματικά ότι κερδίζει,
δύσκολα ή εύκολα, αλλά να σας πω κάτι. Θέλω να σταθώ σε κάποια παιδιά τα οποία πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια, δηλαδή Πασχαλάκης. Είναι ένα παιδί το οποίο όλοι λιδωρήσαμε, όλοι είπαμε κάτι να μην... Λίγο πολύ όλοι, ναι, λίγο πολύ είναι. Όλοι, έχετε δίκιο. Μπράβο, ο Μπίσεσβαρ, τελειωμένος. Και βλέπεις τώρα πράγματα τα οποία... Ο Βιερίνια, τι άκουσε. Βιερίνια, μια σύλληπτο, Βιερίνια, ναι. Είναι μήπως κύριε Μαυρία, επικαλούμε την εμπειρία σας, η χθεσινή εικόνα και η ισορροπία του ΠΑΟΚ με Μπίσεσβαρ και Ζίβκοβιτς οφείλεται και στο ότι είχαν από πίσω τους Ροντρίγκο και Βιερίνια. Δηλαδή παίκτες που εμπιστεύονται και παίκτες που γνωρίζουν το τι ακριβώς γίνεται, αντί για Σίγκλι και Τέλιορ. Χωρίς να θέλω να δικήσω τους δύο Βραζιλιάνους καινούριους. Να σας πω τι γίνεται. Θεωρώ λοιπόν ότι η μεγάλη επιτυχία του Λουτσέσκου είναι αυτή. Βλέπουμε τώρα Εσίτη. Τον είδα στην Τρίπολη και πραγματικά συγκινήθηκα τόσο. Έπαιξε το παιδί 15, 12, 13 κάπου εκεί και πατούσε όλα τα μέτρα. Δηλαδή πήγε ένα παιδί να βοηθήσει. Τι θέλω να πω. Και θέλω μοιάζει, να πω, λοιπόν, και μοιάζει για ευτυχισμένος ο Εσίτη. Δηλαδή είναι καταπληκτικό αυτό που κάνει ο Λουτσέσκου. Παίζει λίγο αλλά βλέπεις μια ευτυχία στο πρόσωπο. Αυτό δεν είναι εύκολο. Το ζητούμενο ξέρετε ποιο είναι, ότι δείχνουν ότι δεν είναι κανένας δυσαρεστημένος, είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Και πιστέψτε με, εμείς εδώ τέλος πάντων, γιατί μας λείπει, είμαι στην Καλαμάτα, μας λείπει ο ΠΑΟΚ, δηλαδή με φίλους, με παιδιά που δουλεύουν στην ΠΑΕ, γνωρίζετε τη σειρά μου, λοιπόν που συζητάμε, σχεδόν όλοι ευχαριστημένοι. Δεν υπάρχει δυσαρεστημένος ποδοσφαιριστής και αν δεν κάνω λάθος, είναι η πέμπτη αγωνιστική. Η πέμπτη, ναι, η πέμπτη είναι. Η πέμπτη. Λοιπόν, έχουν παίξει, αν δεν κάνω λάθος, 23-24 παιδιά. Δηλαδή, ναι, σχεδόν όλοι. Ναι, αν είναι δυνατόν, δηλαδή είναι πράγματα τα οποία, παιδιά, εντάξει, αξίζουν συγχαρητήρια στον Λουτσέσκου. Η άνοδος φαίνεται, δηλαδή σταδιακά φαίνεται. Φαίνεται η ομάδα με όλα αυτά τα προβλήματα να βρίσκει κάποια πραγματικά πράγματα τα οποία είχε πρόπερση. Και θεωρώ ότι πραγματικά το αξίζουν συγχαρητήρια. Και φυσικά στα παιδιά και στη διοίκηση, γιατί όλοι μας κάποια στιγμή δεν είναι φορτωμένο το ρόστερ, δεν. Προσέξτε, έτσι. Με όλα αυτά τα προβλήματα και θεωρώ ότι είμαστε καλύτεροι και θα είμαστε καλύτεροι από τον Ολυμπιακό, γιατί από ό,τι δίνουν τα πράγματα πάλι οι δυο μας θα κονταροχτυπηθούμε, ναι, εντός εισαγωγικών αυτό. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι καλός, εμείς βρίσκουμε τα πατήματά μας και πιστεύω ότι αν μπουν και τα άλλα τα παιδιά σιγά σιγά, πιστεύω ότι θα έχουμε μια τουλάχιστον μικρή ή μεγάλη διαφορά από τον Ολυμπιακό. Αφού σας ευχαριστήσουμε για τον χρόνο σας, ξέρω ότι σας βγάλαμε λίγο από το πρόγραμμα, ένα πολύ σύντομο σχόλιο, αν σας αρέσει το πρωτάθλημα γενικότερα και αν σκοπεύετε να έρθετε να σας δούμε με το Βόλο στις 17 Οκτωβρίου. Τι σκέφτεστε αν το έχετε βάλει στο πρόγραμμα? Γιατί το έχετε κάνει το Καλαμάτα Θεσσαλονίκη, το έχετε κάνει Καμάρα Αγία Σοφίας. Είναι η αλήθεια. Ναι, θα σας πω. Εμείς τώρα έχουμε τη δυνατότητα και πραγματικά είναι κάτι πολύ μεγάλο, ένα τρομερό επίτευγμα να έχουμε Καλαμάτα Θεσσαλονίκη τουλάχιστον 4 με 5 φορές το χρόνο, η Θεσσαλονίκη Καλαμάτα, να έχουμε αεροπλάνο. Τέλος πάντων, έχει σύνθεση Καλαμάτα. Το έχετε κάνει και με αυτοκίνητο όμως, δεν σας σταματούσε. Δεν σας σταματούσε. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι, να σας πω παιδιά. Προσωπικά χωρίς να θέλω να πουλήσω Παοξιλίκη, να ξέρετε ότι ο ΠΑΟΚ μας λείπει. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι μόνο πλέον η Θεσσαλονίκη και οι γύρω περιοχές. Ξέρετε πόσο πραγματικά λείπει στην Πελοπόννησο, πόσοι Παοξίδες υπάρχουν, άρα μας λείπει ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, αυτό λοιπόν που θα ήθελα να πω χωρίς να πουλήσω τίποτα, χωρίς ο ΠΑΟΚ, για μας λοιπόν, για μένα προσωπικά που έπαιξα στο ΠΑΟΚ, αυτά τα λίγα χρόνια, παιδιά, είναι το δεύτερο σπίτι μου. Είναι πραγματικά η οικογένειά μου και το λέω, το πιστεύω, γι' αυτό έρχομαι και όταν βλέπω ΠΑΟΚ να ξέρετε ότι έχω 200 φυγμούς. Τι θέλω λοιπόν να πω, είναι η λατρεία μας, είναι η αγάπη μας και ΠΑΟΚ χωρίς λατρεία, χωρίς σεβασμό, χωρίς αγάπη δεν υπάρχει, παιδιά. Λοιπόν, περάσαμε άσχημα, αλλά τώρα τα τελευταία χρόνια είμαστε γεμάτο χαρές. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα πρέπει να αγαπάμε τον ΠΑΟΚ. Όποιος και να είναι προπονητής, όποιος και να είναι παίκτες, όποιοι και να είναι αυτοί, εμείς πρέπει να αγαπάμε τα τέσσερα γράμματα. Και το λέω να σας πω κάτι, γιατί μας λείπει και μου λείπει πάρα πολύ. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κανονίστε να ανέβει ο Πανελλιακός. Και να πιστέψουμε. Κύριε Μαυρέα, να ανέβει ο Πανελλιακός, η Παναχαϊκή, η Καλαμάτα, να βλέπετε τον ΠΑΟΚ στην Πελοπόννησο. Γιατί η Πελοπόννησος λίγο. Θα ήθελα να πω και αυτό. Και εμείς εδώ στην Καλαμάτα, ξέρετε, δεν έχουμε τη Μαύρη Θεία, η οποία επαρχιακή ομάδα, αλλά είναι
έχει μια πολύ μεγάλη οτότητα σαν επαρχιακή. Λοιπόν, και ευελπιστώ ότι είμαστε κάποια στιγμή σιγά σιγά σε άνοδο και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά και θα έρθει ο ΠΑΟΚ και στην Καλαμάτα. Και ξέρετε ότι, να σας πω και κάτι άλλο, και εδώ και κάπως χρονικό διάστημα έχω πει για τη μετέχουσα στους βετεράνους, να γίνει ένα παιχνίδι μεταξύ Καλαμάτας και βετεράνων του ΠΑΟΚ, γιατί είμαστε τα ίδια χρώματα, είμαστε ομοειδεάτες, έχουμε πολλά κοινά. Έχουμε πάρα πολλά κοινά με τη Μαυρισιέλα, η οποία είναι επαρχιακή, αλλά είναι και αυτή μια μεγάλη ομάδα. Τέλος πάντων, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας αγαπώ πάρα πολύ, να ξέρετε, τον κόσμο όλων. Πραγματικά βγαίνει κάτι πολύ όμορφο όταν έρχομαι εκεί και συγκινούμε. Χαιρόμαστε να σας ακούμε, κύριε Μαυρέα, και από κοντά και από μέσα τηλεφώνου. Τόσα χρόνια, μετά από τόσα χρόνια, δηλαδή τη λατρεία και την αγάπη τη βλέπει τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς. Και πάνω απ' όλα ο ΠΑΟΚ, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Μαυρέα. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Λοιπόν.